Οι εργαζόμενοι του Δήμου βρίσκονται έξω από το γραφείο του Δημάρχου, πραγματοποιώντας ολιγόληπτη συμβολική κατάληψη απόντος του κυρίου Μπουτάρη. Κατηγορούν τη διοίκηση για αδιαφορία, καθώς όπως υποστηρίζουν, από τον περασμένο Μάιο δεν έχουν πληρωθεί υπερορίες και νυχτερινά ωράρια, ενώ διαμαρτύρονται και για μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας. Το να μην υπάρχει κάποιος από τη διοίκηση αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δείχνει την αδιαφορία που δίνουν τα προβλήματα των εργαζομένων. Αυτό πρέπει. Αυτό εμείς έτσι το εκλαμβάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται θα μας αναγκάσουν να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε. Τελικά οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τη Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Τατάγια, χωρίς να λάβουν απαντήσεις. Περιμέναμε να βρούμε και κάποιον από τη διοίκηση, είτε δήμαρχο, είτε γενικό γραμματέα, είτε αντιδήμαρχο. Λείπουν και οι τρεις. Κατόπιν τούτου κατεβήκαμε κάτω στη Γενική Διευθύντρια, την κυρία Τατάγια. Κάναμε μια κουβέντα το σωματείο. Φυσικά οι απαντήσεις δεν ήταν συγκεκριμένες, μίλησε με υπηρεσίες, είναι δύσκολα, θα δούμε, προσπαθούν οι συνάδελφοι. Πρακτικά δηλαδή δεν πήραμε τίποτα, δεν μας απάντησαν. Προσπαθούν για τις περιορίες, προσπαθούν για τα ΜΑΠ και για το προσωπικό, είναι θέμα της κυβέρνησης μέχρι να βγουν οι οριστοί και οι πίνακες. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου για την καθαριότητα Λάζαρος Ζαχαριάδης από την Αθήνα, όπου συμμετέχει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορία από τη διοίκηση, καθώς από την Παρασκευή είχε συνάντηση με τα τρία σωματεία εργαζομένων στην καθαριότητα. Επιπλέον υπογράμμισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για πρόσληψη συμβασιούχων δίμηνης σύμβασης στην καθαριότητα, έκανε λόγο για έκτακτη ανάγκη, καθώς ο Δήμος βρίσκεται σε αναμονή για να βγουν οι οριστικοί πίνακες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού 3K. Αδιαφορία από πλευράς της διοίκησης δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως θέματα ανοιχτά. Τα τρία ζητήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους και απασχολούν και εμάς είναι πρώτον η έλλειψη προσωπικού, όπου γνωρίζει και η πόλη ολόκληρη ότι από το καλοκαίρι του 2018 η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί με μείον 300 εργαζόμενους. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσουμε στην πρόσληψη διμήνων. Πάντως ο κύριος Ζαχαριάδης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εργαζόμενοι θα δείξουν κατανόηση, ενώ παράλληλα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για Χριστούγεννα με σκουπίδια στους δρόμους αν δεν προσληφθούν οι συμβασιούχοι. Θέλω να πιστεύω ότι και οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους κατανοούν την ιδιαιτερότητα που υπάρχει, καταλαβαίνουν ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα και πιστεύω ότι θα δείξουν κατανόηση. Πάντως να σας πω το εξής, ότι αν δεν καταφέρουμε για οποιοδήποτε λόγο να ολοκληρώσουμε την διαδικασία της πρόσληψης των διμήνων μέσα στις γιορτές, δυστυχώς θα έχουμε προβλήματα. Κάνουμε μια βέβαια μεγάλη προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου δέχεται το σύνολο των επισκεπτών του πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μόνο, αλλά και πάλι οι ανάγκες νομίζω ότι δεν θα καλυφθούν στο σύνολό τους και επαρκώς. Οι εργαζόμενοι που απήχαν από την εργασία τους την προηγούμενη Κυριακή 25 Νοεμβρίου και Κυριακή 2 Δεκεμβρίου πρόκειται να συνεχίσουν την κινητοποίησή τους έως και την Τρίτη, οπότε θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν το μέλλον των ενεργειών τους.